Ομάδα, κύριε Πάζαρη, γεια σας. Καλημέρα, αγαπητή μου Κατερίνα. Καλημέρα και στους φίλους τηλεθεατές της εκπομπής σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είδα την Παρασκευή που λέτε κάποιες δηλώσεις που έγιναν την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ή μπορεί να κάνω και λάθος και να ήταν μέχρι την Τετάρτη, όπως και να έχει. Ότι βγήκατε και είπατε και με όλο το θάρρος, χωρίς να, τέλος πάντων, να μασάτε τα λόγια σας, είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Πάφου που δεν πάνε δουλειά και υπάρχουν κάποιοι εκεί στο νοσοκομείο οι οποίοι τους δίνουν ένα μικρό ποσό και τους χτυπάνε την κάρτα τους. Κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες τόσο προς εμένα προσωπικά από διάφορους εργαζομένους. Ναι. Του νοσοκομείου Πάφου, ναι. Ενώ υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες από συγκεκριμένους προϊσταμένους του νοσοκομείου προς τους αρμόδιους φορείς στη Λευκωσία. Ναι. Αναμέναμε να γίνει κάτι, η διαδικασία είναι χρονοβόρα, οπότε έγινε μια παρέμβαση στην Επιτροπή Υγείας. Τι είναι η διαδικασία είναι χρονοβόρα? Δεν είχε γίνει κάτι μέχρι στιγμής, οπότε... Όχι η διαδικασία είναι χρονοβόρα, απλώς κανείς δεν ασχολήθηκε, ή το έναν ή το άλλο. Ή κανείς δεν ασχολήθηκε ή το πήραν πολύ στο χαλαρό. Οπότε είχαμε αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας. Ναι. Οι άνθρωποι του Οργανισμού των Κρατικών Υπηρεσιών έχουν προχωρήσει σε κάποια μικρή έρευνα, έχουν διαταχθεί κάποιες πειθαρχικές έρευνες. Άρα υπήρχε θέμα, όντως. Οπότε, αγαπητή μου Κατερίνα, για να μην μολύνουμε την όλη διαδικασία, είναι καλύτερα να μην το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες πειθαρχικές έρευνες. Οπότε, για τις διαδικασίες που υπάρχουν, νομίζω είναι καλό να μην το ανοίξουμε το θέμα. Όμως έχω αναφέρει. Θα το ανοίξω εκεί που δεν μπορώ να πάω, δηλαδή θα σας ρωτήσω ειδικότητες, τι δουλειά έκαναν, τι ακριβώς ήταν κτλ. Για να διαταχθεί ποινική πειθαρχική έρευνα, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Άρα άνοιξε υπόθεση. Άρα όντως ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, για δύο είχατε πει, δεν ξέρω αν είναι άλλοι περισσότεροι, για δύο είχατε πει, τουλάχιστον αυτό είχα διαβάσει. Δεν πήγαινα στη δουλειά τους, είχαν κάποιον τζαμέ, έλα φίλε τόσα. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών γνωρίζει, αφού έχουν γίνει και καταγγελίες και από τους προϊσταμένους, από κάποιους προϊσταμένους τμήματων του Γενικού Νοσοκομείου. Ναι. Οπότε σύντομα θα υπάρχουν αποτελέσματα, θα κάνουμε λίγη υπομονή. Ναι. Εμείς, αγαπητή μου Κατερίνα, να τονίσω ότι εγώ προσωπικά νιώθω ότι είμαι συνεργάτης τόσο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών, όσο και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, όσο και του Υπουργείου Υγείας. Ο σκοπός και ο στόχος μας εδώ είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες των δημόσιων νοσηλευτηρίων μας, οι οποίες είναι αντιληπτούν από όλους και παραδεχτούν ότι έχουμε πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει όλοι από κάπου σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να διορθώνουμε τα κακώς κείμενα. Κύριε Παζάρε, όμως, συγγνώμη λίγο, γιατί αυτό είναι το ένα. Το άλλο εμένα που τώρα που μιλάτε μου έρχεται στο μυαλό είναι το εξής. Δηλαδή, αν δεν βρισκόταν ο κύριος Πάζαρος, ο κύριος Α, ο κύριος Β, ο κύριος Γ, να πει αυτήν την πρόταση μέσα στην Βουλή, ότι υπάρχει, πιάσαμε τηλέφωνο, τσούπα μου τούν το πράγμα. Γιατί συνήθως τούν το πράγμα γίνεται και μαζί μας και μαζί σας και τα λεπτά. Κατερίνα μου, πρωτού το αναφέρω, έκανα και εγώ την έρευνα μου. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, όπως και να έχει. Αν δεν βρισκόταν όμως ένας Πάζαρος, ένας Α, ένας Β, να βγει να το πει αυτό το πράγμα, δεν θα το έλεγε ενδεχομένως και κανείς. Και δεν μιλάω τώρα ότι βγήκατε και μπράβο κύριε Πάζαρε. Απλώς θέλω να πω ότι... Απλώς θέλω να πω ότι γιατί πρέπει αυτά τα πράγματα να βγαίνουν στη δημοσιότητα για να λύνονται. Εμένα αυτό είναι το κόλλημα μου. Γιατί να πρέπει κάποιος τηλεθεατής να μου στείλει μήνυμα «Κατερίνα, βοήθεια, γίνεται το τάδε και το τάδε» για να το πω και ενδεχομένως κάποιος να με πάρει τηλέφωνο για να βοηθήσει. Αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα, κύριε Πάζαρε, γιατί αν είναι αυτός ο τρόπος για να λύσεις και να βελτιώσεις, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν θα λύσεις και δεν θα βελτιώσεις ποτέ τίποτα. Συμφωνούμε απόλυτα, γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποιες νοοτροπίες οι οποίες μας έχουν καθυλωμένους και μας έχουν υποβαθμίσει στο υποσυνείδητο της κυπριακής κοινωνίας. Ναι. Επίσης, αγαπητή μου Κατερίνα, αν μου επιτρέπεις, έχω αναφέρει και κάτι άλλο και το έχει υιοθετήσει και η Επιτροπή Υγείας και αυτήν την εβδομάδα αναμένουμε αποτελέσματα και αριθμούς. Για πείτε. Αυτή τη στιγμή
μία μικρή έρευνα που έγινε στα δύο δημόσια νοσηλευτήρια της Πάφου και της Λεμεσού. Ναι. Αυτή τη στιγμή στο δημόσιο νοσηλευτήριο της Πάφου, στους 140 ορομήσιους εργαζόμενους, οι 27 εργάζονται με ελαφριά εργασία. Δηλαδή, έχουν περάσει από ιατροσυμβούλιο της όποιας πόλης και είναι με ελαφριά εργασία. Και 30 από τους 300 ορομήσιους στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός των εργαζομένων στο νοσοκομείο Πάφου είναι με μόνιμο σύγκλιβ. Πόσοι είναι με μόνιμο σύγκλιβ στην Πάφο? Συγγνώμη. Πόσοι είναι με μόνιμο σύγκλιβ στην Πάφο? Περίπου 20. Κάποιοι είναι δικαιολογημένοι. Και χτύπα ξύλο, κάποιοι να μην τύχει στο χειρότερο μας εχθρό. Μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, οι άνθρωποι να είναι απόλυτα δικαιολογημένοι. Ναι. Όμως είναι ένας αριθμός ο οποίος ακούγεται υπερβολικός. Για να φύγουν όλες αυτές οι σκιές, έχουμε ζητήσει ως Επιτροπή Υγείας από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών, από τον ΟΚΙΠΗ, εδώ και 10 μέρες και θα μας καταθεί αυτή τη βδομάδα σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια της Κύπρου, όσος είναι ο αριθμός εργαζομένος σε κάθε νοσηλευτήριο ξεχωριστά. Που είναι με ελαφριά εργασία ή με οποιοδήποτε μόνιμα σύγκλιβ, ούτως ώστε να δούμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και πώς το αλλάζουμε εμείς, αγαπητοί μου Κατερίνα. Δεν κάνουμε κάτι για να δυσκολέψουμε τη ζωή ή του οργανισμού ή των νοσηλευτήριων μας. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε, γιατί δημιουργείται μια ανισότητα. Οι εργαζόμενοι, αυτοί οι οποίοι είναι έντιμοι και σωστοί στη δουλειά τους και πηγαίνουν και δουλεύουν κανονικά, διαμαρτύρονται, υπάρχουν μεψημυρίες, υπάρχουν μεταξύ τους κόντρες. Οπότε θα πρέπει από κάπου να σταματήσει αυτό. Διότι όταν είσαι με ελαφρά εργασία, δεν δουλεύεις Σαββατοκυριακά, δεν δουλεύεις βάρδιες. Με αποτέλεσμα, όταν σε ένα τμήμα είναι 7 άτομα και οι δύο δεν δουλεύουν βάρδιες ή Σαββατοκυριακά, να υπομίζονται όλο το βάρος οι υπόλοιποι 5, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται. Καλά, δεν έχει μια κεφαλή του των νοσοκομείων. Συγγνώμη, δηλαδή. Δεν ξέρω που μόνοι του που αποφασίζουν ή που δέχονται. Ναι, κάποιο δέχεται. Κύριε Παζάρη, κάποιο δέχεται κάποιοι να είναι με ελαφριά εργασία και κάποιοι όχι. Κάποιο δέχεται κάποιο που δεν επιτρέπεται να είναι με μόνιμο σύγκλιβ. Να είναι με μόνιμο σύγκλιβ. Δεν μιλώ για του ανθρώπου που έχουν πραγματικά πρόβλημα. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι με τον Κατερίνα. Όχι, μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει κεφαλή στο νοσοκομείο. Μπορεί να δίνεται με μεγάλη ευκολία ή μπορεί ακόμα και τα ιατροσυμβούλια να μην παίρνουν το ρίσκο να δώσουν με μεγάλη δυσκολία κάποιον άνθρωπο με ελαφριά εργασία. Οπότε θα πρέπει, εάν δυσκολεύονται οι άνθρωποι, θα πρέπει να έρθουμε εμείς ή ο Οργανισμός Υπηρεσιών ή το Υπουργείο Υγείας να αλλάξει κάποια κριτήρια ώστε να δυσκολέψει αυτή η διαδικασία. Παράδειγμα, όταν προσλαμβάνεις κάποιον με μια σύμβαση 40-50 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για να κάνει συγκεκριμένες εργασίες και μέσα από την ελαφριά εργασία να μην μπορεί να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη εργασία για την οποία προσλαμβάνεται, να μειώνεται το ποσό το οποίο προσλαμβάνεται. Εκεί να δεις ότι θα σταματήσουν να πηγαίνουν, να πηγαίνουν με ελαφριά εργασία και θα υπάρχει μια τάξη στα δημόσια νοσηλευτήρια και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο στα δημόσια νοσηλευτήρια, είναι και σε άλλες υπηρεσίες, τις οποίες από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε ναι. και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε όλα αυτά τα κακό σχήματα που συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, οπότε, ευελπιστώ ότι θα αναμένουμε τους αριθμούς. Ελπίζω να μην. Φοβάμαι να δω τους αριθμούς. Όχι, να τους δούμε εγκατάματα. Πρέπει να δούμε εγκατάματα. Να ανοίξετε τα μάτια σας καλά, να τα δείτε. Να προσπαθήσουμε, επαναλαμβάνω, να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα και να βελτιώσουμε αυτά τα πράγματα για να καταστούν τα δημόσια νοσηλευτήρια μας στο υποσύνδεσμο της κοινωνίας και του κόσμου ότι είναι ένα δημόσιο νοσηλευτήριο το οποίο λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί, με αλληλοσεβασμό και αλληλοεκτίμηση. Διότι οι εργαζόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι. Οι οποίοι δουλεύουν κανονικά, νιώθουν και αυτοί αδικημένοι και βγαίνει μια εικόνα η οποία αδικεί όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν στα δημόσια νοσηλευτήρια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παζάρα.